Από εδώ μπήκανε, σπάσανε αυτό το τζάμι. Η ιδιοκτήτρια της μονοκατοικίας στο Πόρτο Ράφτη δείχνει το σημείο από το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες μπήκαν στο εξοχικό της οι διαρρήκτες. Μπήκανε μέσα, ανοίξανε συρτάρια, ντουλάπες, δεν μας πήραν τίποτα. Δεν είχαμε και τίποτα χρήματα, γιατί δεν μένουμε εδώ τακτικά. Και δεν είναι το μοναδικό σπίτι στην περιοχή στο οποίο εισέβαλαν διαρρήκτες. Οι κακοποί φαίνεται πως έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο να παραβιάζουν παράθυρα. Φεύγω το πρωί 9 η ώρα, 9 η ώρα το πρωί, και έρχονται και μπαίνω μέσα στο δατερό και να μπει από το παράθυρο. Τα χτυπήματα είναι απανωτά και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών έχουν τρομοκρατηθεί. Οι περισσότεροι έχουν σκυλιά σε σαυλές και κάγκελα σε παράθυρα και πόρτες. Τα απανωτά περιστατικά διαρρήξεων έγιναν σε διάστημα μόλις λίγων ημερών. Τουλάχιστον 5 μονοκατοικίες ανοίχθηκαν και όπως μας λένε οι κάτοικοι, είναι πεπισμένοι ότι πρόκειται για την ίδια συμμορία, η οποία έχει βάλει στο μάτι την περιοχή. Πόσο ώρα ήταν, δεν ξέρω, εκείνη ήρθε 1,5 ώρα, έχει φύγει 11,5 και πήγα μέσα και το είδα το σπίτι, ήταν άνω κάτω. Όλα ρηγμένα κάτω, τις πήρανε ό,τι είχε να τις πάρει, λεφτά δεν είχε. Οι πιο πολλές διαρρήξεις γίνονται μέρα μεσημέρι, όταν οι περισσότεροι κάτοικοι λείπουν. Αυτό συνήθως το κάνουν πρωί, όταν οι άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους. Οι κάτοικοι ζητούν να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην περιοχή.